Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5η 10 Οκτωβρίου σήμερα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εξελίξεις των γεγονότων. Ύστερα από τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με βασικό θέμα τον ενιαίο φόρο ακινήτων, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, ο φόρος θα είναι δικαιότερος από τον προηγούμενο, γιατί όπως είπε παίρνει λιγότερα από περισσότερους. Πρόσθεσε ακόμη ότι η επιβάρυνση σε αγροτεμάχια και σε οικόπεδα μέσα σε αγροτικές περιοχές θα είναι ελάχιστη. Ακόμη, ο κύριος Τουρνάρας απέκρισε την πιθανότητα λήψης νέων οριζόντιων μέτρων και σχολιάζοντας την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τόνισε πως στη σελίδα 14 υπάρχει η φράση που λέει ότι για τις ανεπτυγμένες χώρες το κριτήριο πρέπει να είναι το κυκλικό έλλειμμα ή πλεώνασμα. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 2,624 δισεκατομμυρίων ευρώ ή 1,4% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης κατά το 9 μήνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι πρωτογενές πλεώνασμα 0,2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ή 340 εκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο του έτους και η Η επίτευξη του στόχου αυτού θα της επιτρέψει να ζητήσει νέα ελάφρυνση του χρέους από τους διεθνείς δανειστές της. Ανησυχητική φαίνεται πως είναι η νέα έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην οποία κρίνονται αναγκαία επιπλέον μέτρα για την περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή ύψους 3,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος την τριετία 2014-2016. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσθέτει ακόμη ότι αναμένει μηδενικό πρωτογενές έλλειμμα για φέτος. Σε ό,τι έχει σχέση με το ελληνικό χρέος, θεωρεί δεδομένο ένα νέο κούρεμα με εμπλοκή του επίσημου τομέα, για να μειωθεί στο 124% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ως το 2020, πιέζοντας ασφυκτικά την Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιστέκεται. Η απάντηση του επικεφαλή της Task Force για την Ελλάδα σε ερώτηση δημοσιογράφων μετά τη συνάντησή του σήμερα το πρωί με τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Χατζηδάκη σχετικά με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην οποία επισημαίνεται η ανάγκη για νέα μέτρα, ήταν ουδέν σχόλιο. Παρ' όλα αυτά, υπογράμμισε ότι πρέπει να βελτιωθεί ο φόρο εισπρακτικός μηχανισμός και όχι να επιβληθούν νέοι φόροι. Επίκεντρο της συζήτησης με τον Υπουργό Ανάπτυξης αποτέλεσε η αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά, η στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η χάραξη του σχεδίου για το νέο ΕΣΠΑ. Συνεχίζουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Κομοτηνή σήμερα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου και μέτριους νοτιοδυτικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει τα 4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας προβλέπεται μεταβολή του καιρού, με αραιή συννεφιά με τη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξασθένιση των ανέμων από νότια κατεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή 11 Οκτωβρίου περιμένουμε αρκετές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιους ανέμους με ένταση που θα φτάσει τα 2 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες ο καιρός θα παραμείνει αμετάβλητος, με συννεφιασμένο ουρανό με θερμοκρασία που θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από νοτιοδυτική διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Κλείνουμε με τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Για σήμερα 5η στην πόλη της Κομοτηνής διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μουεμίν Τσαλιμά στην οδό Εγνατίας 55 με τηλέφωνο επικοινωνία στο 25310-23561. Παρακολουθήσατε τις σύντομες ειδήσεις από την Πατρίδα Web TV. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και απόψε και σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ.